Συνεχίζεται το πρωτοφανές φαινόμενο θνησιμότητας στα αμνοερήφια του Δήμου Μυλοποτάμου. Καθημερινά, κτηνοτρόφοι της περιοχής βλέπουν τα ζώα τους να ξεψυχούν με ραγδαίους ρυθμούς, φτάνοντας ακόμα και τα 20 σε μία μόνο μέρα, με τους κτηνοτρόφους να αγωνιούν για τις συνέπειες αυτής της καταστροφής στην παραγωγή τους. Βλέπεις ένα φαινόμενο σε κλάσματα δευτερολέπτου να υπάρχει θνησιμότητα όχι μόνο σε ένα, αλλά σε 5 και σε 15 αμνοερήφια σε κάθε κτηνοτροφική μονάδα καθημερινώς. Μπορεί όμως να δεις και 20. Πρέπει όμως να δούμε πώς μπορούμε να το παλέψουμε. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κατάσταση. Φανταστείτε με αυτά τα κόστη τα τεράστια παραγωγής να έχουμε και απώλεια εισοδήματος από τέτοιες περιπτώσεις. Πληγήσες μονάδες του Μυλοποτάμου επισκέφθηκαν ήδη κτηνίατρος του ΕΛΓΑ και της κτηνιατρικής διεύθυνσης Ρεθύμνου, εξετάζοντας τα νεκρά ζώα, εκτιμώντας ότι η αιτία της θνησιμότητας εγκείται πράγματι στις ακραίες καιρικές συνθήκες, με τις απότομες εναλλαγές ζέστης ψύχους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Μυλοποτάμου, θα ληφθεί επιπλέον δείγμα από τα αμνοερήφια, ώστε να εντοπιστεί το ακριβές πρόβλημα για να χορηγηθεί η κατάλληλη θεραπεία. Υπάρχει ξηρασία. Είναι η ζέστη. Δημιουργεί μία υγρασία και ένα ψύχος το βράδυ. Αυτό το φαινόμενο δημιουργεί πνευμονικό είδημα και πολλές εντερικές παθήσεις. Δηλαδή, ένα πρωτοφανές φαινόμενο που και οι ίδιοι οι κτηνιάτροι απορούν για αυτό το πρόβλημα. Αύριο θα σταλθεί και άλλο δείγμα για να δούμε το πώς μπορούμε και με τι εμβόλιο μπορούμε να σταματήσουμε όλη αυτή την πανδημία που έχει κυριαρχήσει δηλαδή, στα μυλοερήφια. Παράλληλα, με τον κύριο Παπαδάκη έχουν επικοινωνήσει κτηνίατροι από όλη τη χώρα, προσφέροντας εκτιμήσεις και συμβουλές, χωρίς όμως δυστυχώς αποτέλεσμα, αφού μέχρι αυτή τη στιγμή κανένα αντιβιωτικό δεν φαίνεται να θεραπεύει τα ζωντανά. Με έχουν πάρει πάρα πολλοί κτηνίατροι από όλη την υπόλοιπη υπηρετική χώρα για να δώσουν οδηγίες, να δούνε και τι αντιβιωτικά δίνουμε. Έχουμε αναφέρει τι αντιβιωτικά, έχουμε αναφέρει το πρόβλημα πώς έχει ξεκινήσει και πώς εστιάζεται στο κάθε αμνοερήφιο. Πρέπει να δούμε πραγματικά ποιο είναι το κατάλληλο αντιβιωτικό που μπορεί να σταματήσει όλη αυτή τη θνησιμότητα σε όλα τα αμνοερήφια. Διαφορετικά, τζάμπα χρήμα. Δηλαδή, ξοδευόμαστε χωρίς να έχουμε αποτέλεσμα.